σημείωσαν 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και γνώρισαν τη νίκη στην πρώτη τους έξοδο από την Αθήνα. Στο κόρνερ ο Σπυρόπουλος απομάκρυνε, η μπάλα επέστρεψε στον Σανσόν. Το σουτ στην κίνηση είναι καλό από τον Λέμπο. Ζιλμπέρτο Σίλβα χάνει από τον Μπακιόν που έχει χώρο, θα βρει τον Κόκκι, αυτός θα περάσει ωραία για τον Χαβίτο, το κλασέ του Χαβίτο, το 1-0 ο Άρης με τη συμπλήρωση 9 λεπτών παιχνιδιού, η καλή κυκλοφορία των κυπεδούχων αποδίδει καρπούς και παίρνουν προβάδισμα με τον Χαβίτο. Ο Μάτος πάλι για τον Σαλπικίδη, τώρα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την ταχυτά του, το σουτ στην κίνηση, επέμβαση από τον Κέλεμεν. Εκτελεί ο Φελίπε. Στο πρώτο δοκάρι ήταν ο Σπυρόπουλος για να διώξει την μπάλα. Την έστειλε στον Κλέιτον. Έξοχη η παλιά του Βραζιλιάνου για τον Σαλπικίδη που φεύγει ταχύτατα. Ο Σαλπικίδης πλησιάζει, πασάρει στον Κλέιτον και είναι το 1-1 σε αυτή την αντεπίδεση του Παναθηναϊκού. Από κόρνερ του Άρη έρχεται γκολ για τον Παναθηναϊκό. Κλέιτον Σίλβα, αυτός που κάνει από κοντά το 1-1. Στο φάουλ αφήνει ο Μάτος, εκτελεί ο Ιβάν Σίτσεφ. Γκολ για τον Παναθηναϊκό, το δεύτερο. 2-1 με τον γκολ από τον Αντρέας Ιβανσίτς, εκτέλεση φάουλ. Χαβίτο στην προσποίηση, ξεπέρασε το μαρκάρισμα του Μάτος και βγάζει για τον Κόκκε. Το κοντρόλ είναι καλό, η πάσα όμως δεν θα περάσει. Στη συνέχεια το σούτι μπάλα θα φύγει πάνω από την εστία του Μάριο Καλίνοβιτς από τον Τιάγο Ζεντίλ. Σαλπικίδης έβαλε το σώμα, κέρδισε την μπάλα και τώρα ο Παναθηναϊκός με 3-3 στην αντεπίθεση. Ο Κλέιτον κλείνεται από τον Χαβίτο, υπάρχει offside. Στην παλιά για τον Σίλβα Κλέιτον από τον Σαλπικίδη. Πήρε ο Χριστοδουλόπουλος στην παλιά για τον Κλέιτον. Θέλει να βγει σαν κρυφός φόρος Ζιλμπέρτο Σίλβα. Περνάει από τον Κέλεμεν και χάνει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Ο Ντελόρτε για τον Χαβίτο. Θα το βάζει αυτό στην μπάλα, αποφεύγει 2 αντιπάλους. Ο Χαβίτο, ο Λέμπο, άφησε ο Ντελόρτε, ο Κόκκι το πλασέ, δοκάρι και πολύ μεγάλη φάση για τον Άρη στο 92.